Είτε τσόχα, είτε κουρελού, είτε τράπουλα, είτε ζάρια, τα πάθη των ανθρώπων ήταν και παραμένουν τα ίδια. Είμαστε το μόνο κράτος στον κόσμο που έχει δολοφονία πρωθυπουργού εξαιτίας του τζόγου, του Θεόδωρου Δηληγιάννη. Εξέχουσα θέση για πολλές δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς κρατούσε το πάθος του τζόγου. Αθεράπευτο και ανομολόγητο. Και μοιραία, πολλοί κινηματογραφικοί μας ήρωες, έρμεα του πάθους τους, ήταν ανίκανοι να δραπετεύσουν από τη μέγενη του εθισμού τους. Εκτός και αν έπαιρναν τη μεγάλη απόφαση να κλειστούν. Τι μου έρχεται να πάω να κλειστώ σε μία λέσχη, να μη σε βλέπω πια. Άγια σου. Πρώτο βίντεο για τη νέα χρονιά και να σας ευχηθώ ευτυχές και καλότυχο το 2022. Και μιας και είναι έθιμο για αρκετούς τις ημέρες αυτές των εορτών να το στρώνουν λιγάκι το χαρτάκι, είπα να ασχοληθούμε με τη χαρτοπεξία και πώς την αντιμετώπισε ο κινηματογράφος. Βέβαια, μέσα σε αυτούς με το χαρτάκι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν αρκούνται μόνο τις ημέρες των εορτών. Το τραβάνε λίγο παραπάνω για το καλό του χρόνου. Όχι πολύ, 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα. Κάντε και κοινοποιήσεις όσοι θέλετε να μας στηρίξετε, γιατί αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη του καναλιού και τα ρέστα μου. Τα βλέπω. Ο τζόγος και το χαρτοπαίγνιο διατρέχει την ελληνική κοινωνία σε όλη της την διαστρωμάτωση. Από τα λούμπεν υπόγειά της, ξέρεις, ως τα αστικά ρετυρέ της. Ορίστε, ορίστε, τρισάσους, πρώτη φορά η καφίλα και λυσάξα. Από τις φτωχογειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά ως τις αριστοκρατικές συνοικίες και από τα σαλόνια της μεσαίας τάξης ως τα βελούδα και μαόνια των ισχυρών προσώπων της κοινωνικής ζωής. Η πράσινη τσόχα, το χαρτί και το ζάρι υπήρξαν πάντα ένας αφανής πρωταγωνιστής. Μοιραία λοιπόν από νωρίς το ελληνικό θέατρο και στην συνέχεια και ο κινηματογράφος ενέταξε στις θεματικές του το χαρτοπαίγνιο και τις συνέπειές του. Άλλοτε με τρόπο ηθογραφικό και άλλοτε με τη ρητορική. Για να σε κλείσεις, δεν τα έπιστε. Παιδιά πράγματα, να κάτσεις να χαρτοπαίζετε, δεν πέρα. Είτε με το ένα είτε με το άλλο, ωστόσο, υπήρξε ως υποβολημαία προβληματική κυρίως στα αστικά τοπία και ανεξάρτητα από το βασικό θέμα της κάθε ταινίας. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης στο αμαξάκι σε μια καλογραμμένη σκηνή ανάμεσα στον πατέρα και το γιο προσπαθεί να αφουγκραστεί τα αίτια που οδηγούν στον ηθικό ξεπεσμό κάποιους ανεύθυνους νέους. Ξέρεις τα πήρα καρτί. Ξέρεις, εμένα ρώτα. Που έχουν δει τα μάτια μου αφεντάδες μεγάλους και τρανούς να γίνονται μέσα σε μια νύχτα ζητιάνη. Οικογένειες να ξεκληρίζονται, περιουσίες να χάνονται. Πιστικές απαντήσεις δεν έδωσε. Ωστόσο, θεωρήθηκε απόλυτα φυσικό να ενταχθεί στο μέγεθος της ανευθυνότητας του γιου όχι μόνο η χαρτοπαιξία, αλλά και το ότι ληστεύει τον ίδιο του τον πατέρα για να χαρτοπαίξει. Ωστόσο, όσο κι αν υπερισχύουν οι μελοδραματικοί τόνοι στην ταινία, η αγωνία του πατέρα, Ορέστη Μακρύ, είναι αφοπλιστική. Απέναντίας για την ηθική του ρετυρέ, στον Ηλία του 16ου, όχι μόνο ήταν κάτι σύνηθες να στείνονται τραπέζια χαρακτήρι, αλλά χαρακτήριζαν και το στάτους του σπιτιού. Θα έχουμε στο σπίτι ένα πολύ ωραίο καρέ, τηλεφωνεί τα μαντάτα, η μεγαλοκυριακή Βαλή Θεοχάρη. Δεν είμαστε καλά, μαλώνει τον άντρα της. Τέτοιο παιχνίδι και να μην παίξω εγώ. Στο πλάνο του πεσμένου δαχτυλιδιού βλέπουμε και την απαξία της υψηλής αυτής κοινωνίας απέναντι στο φουκαρατζίκο Χατζηχρήστο. Απαξία που προκύπτει από τα ρετυρέ πατώματα και ας είναι διάτριτα από χρέη, αντιστάσεις και φαρισαϊσμούς. Και αυτό διότι όχι 9 και ένα 10, 10 και ένα 11 δεν θα μας πιάσει σε σικορόιδο, υπονοείς τον τοκογλύφο Λάμπρο, διότι εσύ μπορεί να έχεις το μάτσο με τα χιλιάρικα, αλλά παραμένεις μια λαϊκάντζα του ζαχαροπλαστείου και ας έχουμε ανάγκη. Κι ας είναι δανεικό το δαχτυλίδι που σου ακουμπάμε, χωρίς να ενημερώσουμε και την ιδιοκτήτρια. Σιγά τώρα μεταξύ μας. Στο τέλος, στο αστυνομικό τμήμα, ένα άνευ κοινωνικής αξίας φτούσου από ταπεινές υπηρετρίες δεν είναι ικανό να μεταπίσει καμία από τις πανάκριβες γραβάτες και τις τριχωτές γούνες. Πόσο μάλλον όταν την θέση του φτούσου παίρνουν οι απαραίτητες νουθεσίες από την ελληνική αστυνομία. Διότι κανονικά θα έπρεπε να σας βάλω μέσα, αλλά εν τέλει δεν τους βάζει. Όπως μπουζούριασε και τον Παπαγιανόπουλο και τον Τζανετάκο και τον Βέγκο στη συνέχεια. Στην αντίστοιξη της κοινωνίας των επάνω ορόφων έχουμε την κοινωνία των φτωχοδιάβολων. Στο Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο έχουμε το περιθώριο το οποίο ζει και αναπνέει με τις δικές του ανάσες. Αυτοσχέδιες λέσχες για ζάρια και ειδικοί κώδικες στον ντύσιμο, στην ομιλία αλλά και στη συμπεριφορά. Λαμογιές, αρπάγματα, πισωμαχαιρώματα. Ένα οργανωμένο μικρό σύμπαν όπου ένα και μόνο χτύπημα στην πόρτα αρκούσε για να το τεινάξει στον αέρα. Αφού έτσι κι αλλιώς με αέρα είναι φτιαγμένο. Το μάγκες ξυλωθείτε που ακούμε από τον Θέρμα στη Λατέρνα της δεκαετίας του 50, ως φορέας κώδικα συμπεριφοράς μιας μικροκοινωνίας ατόμων που και τιμή έχει αλλά και μπέσα, στη δεκαετία του 60 αυτό μετατρέπεται σεναριακά σε
και το υπόκοσμο. Στη μεν κωμωδία έχουμε γλαφυρές καρικατούρες ανυπόλοιπτων κουτσαβάκιδων που μόνο το γέλιο σκορπούσαν, όπως ο Μπουζουξής Τσεβάς στο Μιας Πεντάρας Νιάτα ή ο Σεσημασμένος Παπατζής που έχοντας ως κοινό τόπο το πάθος του χαρτιού μπορεί να κάτσει δίπλα σε μια κυρία, όπως ο Νίκος Φέρμας. Στα δράματα του 60 όμως η φιγούρα του χαρτοπαίχτη κατάντησε αξιολύπητη, γι' αυτό και δεν ευδοκίμησε ιδιαίτερα. Ο Γιώργος Φούντας το κάθαρμα θεωρεί αυτονόητο ότι θα σκοτώσει τις ώρες του και τα χρήματά του στην Τζόχα, καθώς παράλληλα ετοιμάζει το μεγάλο κόλπο για τη Μαρκισία, Μαροκοντού. Τα ίδια και η συμμορία στους αδίσταχτους, όπου στα διαλύματα της απατεωνιάς παίρνουν τις ώρες του στο χαρτάκι. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει άλλωστε μια τέτοια παρέα. Στις δραματικές ταινίες, τον πρώτο λόγο είχαν πάντα οι γροθιές, τα αυστηρά βλέμματα, τα τσιγάρα κολλημένα στα χείλη, τα μαχαίρια και βέβαια η τσόχα. Από τους τίτλους και μόνο των ταινιών αντιλαμβάνεται κανείς πως εδώ έχουμε να κάνουμε με τύπους παραβατικούς της φυλακής και του πεζοδρομίου. Τα παιχνίδια της τράπουλας πήραν θέση και εκεί όπου δεν υπήρχε ουδής λόγος να βρίσκονται. Στις ατάκες από μια σκηνή σε μια κατά τα άλλα καυστική κωμωδία μιας άλλης θεματικής. Στο έξω οι κλέφτες με τον Μακρύ στη Μολέοντα Αδάμαντα, όπου στη σκηνή της αποκάλυψης η γυναίκα του Παπαγιανόπουλου ρωτάει τον Μακρύ: «Παίζετε χαρτάκι, κυρία Αδάμαντα?» Γιατί ο Κλεάνθης μου το παίζει πολύ δυνατά μέχρι μακελιού. Έμα να παίζεις ή να μην παίζεις. Και αυτό, μόνο και μόνο για να υπογραμμίσουν τα ιδιωτελή χαρακτηριστικά ενός κλέφτη, έπρεπε οπωσδήποτε να συγκαταλέγεται στις ακολασίες του και το πάθος του χαρτιού. Και το βάζει ο συγγραφέας, δύο φρασούλες είναι όλες και όλες, για να δικαιολογήσει το γιατί ο Παπαγιανόπουλος έκλεβε την εταιρεία. Δεν λειτουργούσε τότε στις ελληνικές ταινίες το αφήγημα «Κλέβω γιατί είμαι κλέφτης και κλέβω». Όχι. Κλέβω όλο και περισσότερα γιατί κατάντησα να χαρτοπέζω χαρακίρι. Αλλιώς τι, θα ήμουν έντιμος. Από την άλλη πλευρά αυτού του πεζοδρομίου έχουμε τους απατεωνίσκους επαγγελματίες του χαρτιού και του τζόγου. Για τη δουλειά τη δική μου, δική σου, για να μαζεύεις τα κορόιδα της τράπουλας. Αυτούς που με τη βοήθεια ενός δολώματος θα στήσουν τραπέζια, θα σημαδέψουν τράπουλες, θα πλαστογραφήσουν τις ταυτότητές τους μόνο και μόνο για να κατευθύνουν τα παχυλά πορτοφόλια στα τσόχινα τραπέζια ενός φαγίου. Στο δόλωμα έχουμε μια σοφή επιλογή πρωταγωνιστών, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο να προσδίδουν τις ανάλαφρες και κωμικές νότες στις ποσότητες που πρέπει για το λαϊκό αίρισμα, αλλά και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, την περσόνα του σοβαρού Ζεν Πρεμιέ, να αναλαμβάνει να μας θυμίζει σε όλη την ταινία πως το ζήτημα δεν είναι καθόλου αστείο, ούτε και για γέλια. Για γέλια όμως είναι η σκηνή της γνωριμίας με το γαμπρό Χατζη Θωμά, στη Σαραντάρα. Τα αδέρφια της Βλαχοπούλου τη βραδιά της γνωριμίας έχουν στήσει καρεδάκια. Ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, πρωθυπουργός της Ελλάδος στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε γίνει φανατικός πολέμιος των χαρτοπαιγνιών, που για πολλές δεκαετίες είχε καταντήσει μάστιγα στην Ελλάδα. Με νόμο που ψήφισε η κυβέρνησή του, έκλεισε τις παράνομες λέσχες και κυνήγησε τους αθουσάρχες. Ο Αντώνης Γερακάρης, λοιπόν, 38 ετών, πατέρας 5 παιδιών, πορτιέρης και μπράβος σε χαρτοπαιχτικές λέσχες, εθισμένος και ο ίδιος από τον τζόγο, εξαιτίας της απαγόρευσης παραμόνευσε τον Δηληγιάννη στην Βουλή, την παλιά Βουλή, εκεί που σήμερα έχουμε το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, που δείχνει, και τον δολοφόνησε μαχαιρώνοντάς τον. Συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και καρατομήθηκε στο Παλαμίδι, στο Ναύπλιο. Τον Δηληγιάννη τον κάναμε δρόμο εμείς σήμερα. Είναι αυτός που περνάει μπροστά από το σταθμό Λαρίσης και καταλήγει στην πλατεία Καραϊσκάκη. Δεν είναι τόσο μεγάλος όσο του άλλου, του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το γαϊτανάκι του τζόγου λοιπόν κρατάει από πολύ βαθιά στην ιστορία του τόπου μας. Στην σημειολογία του χαρτιού για γέλια επίσης είναι και οι προλήψεις των παθιασμένων για χαρτάκι, όπως η Βλαχοπούλου στο κρατητήριο από τη Χαρτοπαίχτρα. Και το κυνηγάς βρε γρουσούζι, γι' αυτό χάνω πάνω απ' εμάς σε πιατάνι. Τα τερτύπια του Σταυρίδη με τις μαύρες γάτες, τις προλήψεις και τους Ιωνούς της τύχης στο 3 και 13 που φτάνουν στα όρια της γελιότητος, και τον Αντζαμί Παπαμιχαήλ στο Αν έχεις τύχη, που για να συναντήσει το φίλο του Παπαγιανόπουλο τον επισκέπτεται σε μια λέσχη. Εκεί, και αφού κερδίζουν με τη λύρα με την τύχη του Πρωτάρη, ο Παπαγιανόπουλος δηλώνει πως θα κρύψει τα κέρδη και από τον ίδιο του τον εαυτό, για να μην τα ξαναπαίξει. Θα τα δώσω στην αδερφή μου να τα φυλάει, χρωστάμε ένα βουνό. Ανεβαίνοντας τους ορόφους στην κοινωνική ιεραρχία της εποχής, βλέπουμε στη μεσαία και ανώτερη τάξη να είναι σύνηθες όχι μόνο το φιλικό καρεδάκι ανάμεσα σε ζευγάρια, αλλά και η οργάνωση χαρτοπαικτικών γκαλά για να περνά ευχάριστα η ώρα των κυρίων και κυριών της αριστοκρατίας. Πότε με αθώα παιχνίδια γυναικείας δυναμικής, όπως το τελευταίο ψέμα του Κακογιάννη, και πότε με δυνατά χτυπήματα για πιο ευτραφή πορτοφόλια, όπως τη Χαρτοπαίχτρα, με στρατηγούς αλλά και δικαστές. Όταν τα παχιά πορτοφόλια κατέχουν μάλιστα και θόκους πολιτικούς, όπως το υπάρχει και φιλότιμο,
τότε μόνο η κωμωδία στην υπερβολή της μπορεί να αθωώσει την κατάσταση. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου πάλι, παθολογικά ζηλιάρης σύζυγος, ερευνώντας τις κινήσεις της γυναίκας του στη Σοφερίνα, δεν παραλείπει να επισκεφτεί και ένα γυναικείο καρέ, και μάλιστα μέρα μεσημέρι. Ένα καρέ δηλαδή που όχι μόνο διανυχτερεύει, αλλά εφημερεύει κιόλας. Ωστόσο, όταν πάβει πια η αθώα διασκέδαση για γυναίκες και άνδρες να είναι τόσο αθώα, τότε η κωμωδία γίνεται δράμα και το δράμα καταστροφή. Θυμηθείτε τον Κατήφορο, τον Παντελή Ζερβό και το κατηγορό την Ελισάβετ Νικολάου. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60, όπου το ελληνικό σινέμα έπαψε να είναι κυρίως ηθογραφία και μεταπίδησε στο μοντέλο της αστικής προβληματικής, τότε και τα σενάρια απέκτησαν κραυγαλαίες μεγαλόστομες διαθέσεις. Διαθέσεις που με περισσή ευκολία ήθελαν να τα πουν όλα, μουτζουρώνοντας και πασαλίγοντας έτσι τη θεματική. Κατηγορώ την Ελισάβετ Νικολάου διότι ενώ η κόρη της ζούσε μια ζωή αχαλήνωτων, εκείνη δεν το αντελήφθη διότι έπαιζε χαρτιά. Ατάκες τέτοιας ρητορικής όμως τις αντιλαμβανόταν το κοινό και βαφκαλιζόταν μια χαρά. Το μήνυμα περνούσε έστω και έτσι. Ο ίδιος δηλαδή που δεν έπαιζε χαρτιά, γιατί δεν αντελήφθη την αχαλήνωτον ζωή της κόρης του. Φροντίζει βέβαια ο συγγραφέας του Κατήφορου για να μας κάνει πιο τραγική την τελική σύγκρουση, να μας θέσει από νωρίς σε πλεονεκτική θέση την χαρτοπέζουσα μητέρα, η οποία λόγω παχύλης πρίκας έχει το επάνω χέρι στην οικογένεια, ευνουχίζοντας το πατρικό μοντέλο. Θυμηθείτε όσοι την έχετε δει την πρόσφατη Ευτυχία, τη βιογραφία της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Μάθαμε από το σενάριο ό,τι αφορούσε το πάθος της για τα χαρτιά και την παραμικρή λεπτομέρεια και τίποτα για το ταλέντο της. Πώς έγραφε, πώς εμπνεόταν, από πού αντλούσε αυτός ο θηλυκός δαίμονας την δυναμική να γράφει τέτοιους αιμάτινους στίχους. Τι ξόρκιζε μέσα από τα τραγούδια της, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Τουλάχιστον από την ταινία. Μόνο για το χαρτάκι και το ότι τα πουλούσε 5 δεκάρες για να παίζει. Για το τέλος, κράτησα τον ήρωα του Φόσκολου στο Κοινωνία Ώρα 0. Εκεί μας δίνεται ως ηρωικό μοντέλο ένας χαρακτήρας ο οποίος ξήμερο βραδιάζεται σε χαρτοπαικτικές λέσχες και χάνει τεράστια ποσά στα χαρτιά, τα οποία δανείζεται από εδώ και από εκεί, μέσα της δεκαετίας του 60. Χαρτοπαίχτης, αργόσχολος, αλκοολικός και αργόμισθος του δημοσίου. Όλοι ψιθυρίζουν πίσω από την πλάτη μου ότι είσαι ένας κηφίνας. Του ομολογεί κατάμουτρο ο αδερφός του. Με κατεστραμμένη ζωή, κατεστραμμένη καριέρα, κατεστραμμένο γάμο. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις του ήρωα. Αδιάφορου για τα πάντα. Και για το αεροπορικό δυστύχημα. Και για τους νεκρούς, για τα πάντα. Και ξαφνικά, για κάποιον λόγο που ποτέ δεν κατάλαβα, αυτός ξαφνικά παίρνει μπρος. Στην ελληνική μυθοπλασία, λοιπόν, βλέπουμε το μέγεθος της χαρτοπαιξίας σε πολλές ελληνικές ταινίες. Αλλά το βλέπουμε από την αυτονόητη πλευρά του. Από αυτήν που μας βολεύει. Ως αφορμή δηλαδή για τα πολλά δεινά των ηρώων χαρτοπαικτών από εκεί και πίτα. Πουθενά όμως δεν είδαμε να ψάχνει κανείς το πώς και το γιατί ένας υγιής άνθρωπος πέφτει ξαφνικά στη λούμπα του τσόχινου τραπεζιού. Και πολύ φοβάμαι πως αυτά τα ερωτήματα, αναπάντητα ως σήμερα, θα παραμείνουν αναπάντητα εσαΐ.